Δημοκρατίας. Καλή σας μέρα και για τους δύο. Καλημέρα. Είσαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι χειριστήκατε κατά καιρούς τέτοια θέματα. Περάσατε και οι δύο από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα ξέρετε κιόλας. Να ξεκινήσουμε από αυτό και μετά να πάμε στα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι? Υπουργέ, ένα σχόλιο θέλουμε τώρα, όχι με την ιδιότητα του Υπουργού Περιβάλλοντος, αλλά με την ιδιότητα του κορυφαίου στελέχους που ήσασταν και στο Οικονομικό Επιτελείο. Τη μάχη αυτή με τα κρασιά και τα ελληνικά προϊόντα με τη Μακεδονία τη χάσαμε? Την κερδίζουμε, νομίζω. Την κερδίζουμε διότι υπενθυμίζω ότι μέχρι χθες 146 χώρες αναγνώριζαν τη δημοκρατία της Μακεδονίας. Άρα η ελληνική διπλωματία σε κάθε εμπορική έκθεση ανάλωνε ώρες επί ωρών για να γράφεται το φιρόμ και όχι αυτό το οποίο, επαναλαμβάνω, 146 χώρες ναι. αναγνώριζαν. Ναι, αλλά το Νόρθ δεν μπαίνει τώρα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Το αντίθετο ισχύει. Και ταυτόχρονα όλη η κατοχύρωση ευρωπαϊκή της Μακεδονίας των μακεδονικών προϊόντων, των ελληνικών μακεδονικών προϊόντων, είναι κατοχυρωμένη 100%. Υπονοήθηκε ευθέως. Άρα τώρα διευκολύνεται απόλυτα η πλήρης κατοχύρωση των μακεδονικών προϊόντων των ελληνικών έναντι μιας διατύπωσης η οποία πλέον είναι απόλυτα καθαρή και φέρει σαφή όνομα το Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονικός Ίνος. Μακεδονικός Ίνος, ελληνικότατος. Μακεδονικός Ίνος, ελληνικότατος. Η Γερμανία τι έγινε? Μισό λεπτό. Η προέλευση όλων των προϊόντων αγροτικών που έχουν το στίγμα αυτό θα είναι όπως είναι κατοχυρωμένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η άλλη πλευρά πρέπει να έχει τώρα σαφέστατο μήνυμα ότι είναι το προϊόν της Βόρειας Μακεδονίας. Άρα επαναλαμβάνω ότι με τη συμφωνία απεμπλέκεται και κατοχυρώνεται ισχυρότερα όλο το σύστημα το οποίο μέχρι τώρα, επαναλαμβάνω, ήταν έολο ακριβώς για τους λόγους αυτούς. Αυτό το μήνυμα που λένε η παραγωγή δεν είναι το ίδιο. Η παραγωγή, ποιο είναι το μήνυμα που δεν λένε? Λένε ότι όπου πάει να βάλει, όπου πάει να βάλει, έβαλε μικρότερο όνομα και το άλλαξε. Μέχρι τώρα η παραγωγή, επαναλαμβάνω, η παραγωγή έπρεπε να δίνουν τη μάχη έναντι ενός καθαρού ονόματος που χρησιμοποιούσαν οι άλλοι. Και πηγαίνανε να δώσουν τη μάχη έναντι ενός καθαρού ονόματος που έλεγε Δημοκρατία της Μακεδονίας. Σήμερα έχει κατοχυρωθεί το ελληνικό 100% και καλούνται την επίσημη πλέον ονομασία, αναγνωρισμένη από όλους, να την τηρούν οι γείτονές μας. Φαντάζομαι μετά από λίγο καιρό όλα θα είναι κατοχυρωμένα. Κύριε Χατζηδάκη. Δεν θέλω να είμαι ισοπεδωτικός, δεν ισχυρίζομαι ότι με...